κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς της στη Βόρεια Συρία η τουρκική αεροπορία. Σύμφωνα με τον τουρκικό στρατό, από την τελευταία επίθεση σε 3 κτίρια και έναν αυτοκινητόδρομο στην πόλη Τελ Ελ-Χάουα, σκοτώθηκαν 20 τζιχαντιστές του ΙΚΙΛ. Εν τω μεταξύ, τα ξημερώματα της Δευτέρας θα τεθεί σε εφαρμογή στη Συρία η συμφωνηθήσα εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι καθήκον μας απέναντι στους πολίτες να εξολοθρεύσουμε τον Ντάες στη Συρία και να τον αποδυναμώσουμε, ώστε να μην μπορεί να εξαπολύσει επιθέσεις στη χώρα μας. Η ασπίδα του Εφράτ είναι το πρώτο βήμα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Συριακή Αντιπολίτευση από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το κατά πόσο αυτή θα γίνει σεβαστή από τις κυβερνητικές δυνάμεις του Μπασάρ αλ-Άσαντ.